Πανελλήνιο σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην Κυπαρισία και προκάλεσε το θάνατο τριών 15χρονων μαθητών. Στην πόλη εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ένας από τους τρεις μαθητές. Μια ολόκληρη πόλη πενθεί, με τους συμμαθητές των θυμάτων να παραμένουν απαρηγόρητοι και τους στενούς συγγενείς τους σε κατάσταση σοκ. Έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από τη φωνική σύγκρουση στην Κυπαρισία και οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια τους τρεις αδικοχαμένους μαθητές. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν και συγκρούστηκε με βανάκι έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Οι πρώτες εικόνες στο σημείο της τραγωδίας κόβουν την ανάσα. Οι αερόσακοι άνοιξαν, αλλά ήταν αδύνατο να σώσουν τα παιδιά. Αδύνατο να τα βοηθήσουν και οι τρεις οδηγοί που σταμάτησαν. Ο πρώτος διασώστης που φτάνει στο σημείο σκύβει για να δει στα εντότερα και λίγο αργότερα οι χειρότεροι φόβοι όλων επιβεβαιώνονται. Ένα 24ωρο μετά από αυτές τις εικόνες, μια ολόκληρη πόλη θρηνεί. Μια παιδική απερισκεψία με τραγική κατάληξη για τρεις 15χρονους. Η κοπάνα από το σχολείο, η βόλτα στα κρυφά με το αυτοκίνητο του πατέρα του ενός, είχε ως αποτέλεσμα να βαφτεί με αίμα η άσφαλτος σε μια ανίποτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος του Κυπαρισία. Δάκρυα στο λύκειο των τριών θυμάτων, με πολλούς συμμαθητές τους να αφήνουν λουλούδια στα θρανία τους. Κλαίγανε όλοι, ακόμα και παιδιά που δεν τους ήξερα. Προσπαθούμε ο ένας να συμπαρασταθούμε στον άλλον, να βλέπουμε ότι οι συμμαθητές μας, άλλοι κλαίνε. Θλίψη στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Δεν υπάρχουν λόγια. Και εικόνες που σφίγγουν το στομάχι στο σημείο που η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα. Σοκαριστήκαμε οπωσδήποτε, τρία παιδιά και νέα παιδιά. Το μεσημέρι, ο πόνος κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης κηδείας. Σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας και η πόλη της Κυπαρισίας ζει την τραγικότερη ημέρα των σύγχρονων χρόνων. Η χθεσινή μέρα βρήκε τους τρεις 15χρονους φίλους στο σχολείο τους. Την πρώτη ώρα είχαν έρθει, μιλήσαμε πριν φύγουν. Τι σας είπαν, πάμε να κάνουμε κοπάνα, τι? Μας είπαν πάμε να φύγουμε. Το μοιραίο αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με το βανάκι. Επί τόπου αφήνουν την τελευταία τους πνοή οι δύο από τους τρεις και λίγο αργότερα υποκύπτει στα τραύματά του και ο φίλος τους. Ήταν πολύ καλά παιδιά. Κάποια από αυτά ήταν και διαβαστερό και όλα αυτά. Ασχολιόταν με τα μαθήματα από ό,τι ξέρω. Οι συμμαθητές των αδικοχαμένων παιδιών βλέπουν στο διαδίκτυο εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης και κάποιοι αποφασίζουν να πάνε στο νοσοκομείο. Ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο και ψάχνανε, γιατί ξέρανε ότι κάποια συγκεκριμένα παιδιά έχουν κάνει κοπάνα και είδανε προφανώς το διαδίκτυο, το αυτοκίνητο, γνωρίσαν το διαδίκτυο, από το διαδίκτυο το αυτοκίνητο του ενός του πατέρα του παιδιού και καταλάβανε ότι ήταν τα παιδιά αυτά που φύγανε από το σχολείο με κοπάνα. Η θεία και η μητέρα του 15χρονου, που το μεσημέρι οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, εργάζονται στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Χθες είχε βάρδια η θεία του. Ήρθε η θεία του εδώ πέρα και έκλαιγε και φώναζε στους καθηγητές. Ο θλιβερός απολογισμός θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Ένα παιδί δεν ακολούθησε την τελευταία στιγμή και αποφάσισε να επιστρέψει στο σχολείο, ενώ ο πέμπτος της παρέας που μας μίλησε, χθες δεν ήταν μαζί τους. Μαζί πηγαίναμε σχολείο, μαζί πήγαμε στο δωματικό, γραφτήκαμε. Μαζί τα κάναμε όλα, βγαίναμε, πήραμε καφέ, πηγαίναμε για μπάλα. Μια ολόκληρη πόλη πενθεί, με τους συμμαθητές των θυμάτων να παραμένουν απαρηγόρητοι και τους στενούς συγγενείς τους σε κατάσταση σοκ.